Καλά. Καλά. Καλά μας. Λοιπόν, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση. Όπως ξέρετε, θα γίνει μια συζήτηση με εργαζόμενους από τη ΒΙΟΜΕ, τον Αλέπο και τον Δημήτρη. Είναι ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα για την χώρα μας, η προσπάθεια δηλαδή λειτουργίας από τους ίδιους τους εργαζόμενους ενός εργοστασίου που έχει κλείσει. Και νομίζουμε ότι είναι μια ελπίδα φωτός μέσα στα μαύρα σκοτάδια που μας περιτριγίζουν τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, θα πούνε εδώ οι σύντροφοι ότι νομίζουν και στη συνέχεια θέλουμε να γίνει συζήτηση κυρίως. Εδώ μας έχουν παρακαλέσει τα παιδιά που διαχειρίζονται την αίθουσα, που όπως βλέπετε είναι κάτι το παράξενο, να μην καπνίζουμε, να μην μείνουμε καφέδες, τίποτα από αυτά, έτσι, γιατί έχουμε αναλάβει μια ευθύνη απέναντι στα παιδιά που έχουν την αίθουσα αυτή τη στιγμή. Γεια σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόσκληση που μας κάνετε στον πολύ καλό φιλόξενο χώρο αυτό. Συνάδελφοι και συναγωνιστές, είμαστε εργαζόμενοι σε μια βιομηχανία δομικών υλικών και βελτιωτικών πάνω στην οικοδομή με την ονομασία Βιομηχανική Μεταλλευτική. Θα πάμε λίγο πίσω για να μάθετε όλοι πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πού έχουμε φτάσει σήμερα. Όπως είπαμε, η εταιρεία ονομάζεται Βιομηχανική Μεταλλευτική, θυγατρική της Φίλικερ & Τζόνσον και με μεγάλη ανάπτυξη από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το 1982 μέχρι και το 2009. Ενδεικτικά, το διάστημα από το 2000 έως το 2006 έχει αύξηση στον τζίρο 136% και στα κέρδη 118% σύμφωνα με έγκυρο οικονομικό περιοδικό. Βέβαια, το ότι κάτι δεν πήγαινε καλά το νιώθαμε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι και πολλές φορές απορούσαμε πώς πήγαινε τόσο καλά. Βέβαια, λέγαμε εμείς ότι με αυτόματο πιλότο πηγαίνει. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ο λόγος ήταν η πολύ καλή ποιότητα των προϊόντων και η σκληρή δουλειά των εργαζομένων μέσα στο εργοστάσιο. Έτσι πηγαίναμε μέχρι το σημείο που άρχισαν μια σειρά προβλήματα, όπως καθυστερήσεις πληρωμών, κόψιμο επιδομάτων, κατάργηση του λεωφορείου της μεταφοράς του προσωπικού κι άλλα. Εκεί είναι το σημείο που το σωματείο αποκτά ένα άλλο πρόσωπο, δηλαδή μετασχηματίζεται σιγά σιγά η βάση του και παίρνει πιο ταξικά χαρακτηριστικά. Και φυσικά με άμεσα γενικές συνελεύσεις και σχεδόν κατάργηση του ΔΣ, το οποίο γίνεται μόνο για κάποιο οικονομικό όφελος κάποιου συναδέλφου, ένα εσωτερικό δάνειο όπως το λέμε εμείς. Και μόνο γι' αυτό. Και πρέπει να σας πω, ήδη το σωματείο έχει ιδρύσει Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Ταμείο Ανακύκλωσης Χάρτων, Νάιλον και Αλουμίνου, αργότερα και μεγάλων σάκων ονόματι Big Bag. Εντείνονται δηλαδή οι αγώνες των εργαζομένων με σχεδόν κάθε εβδομάδα 3 ώρες τάσης εργασίας, με γενική συνέλευση και απεργιακές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της εισόδου του εργοστασίου και άλλα. Και έτσι καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα αποπληρωμής των δεδουλευμένων. Βέβαια, αυτό δεν τηρήθηκε, αλλά ξύπνησε περισσότερες συνειδήσεις των εργαζομένων. Και είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν πιο κοντά στο σωματείο και άλλοι εργαζόμενοι που μέχρι εκείνη τη στιγμή κρατούσαν μια παθητική στάση. Και με αυτές τις συγκρούσεις φτάσαμε μέχρι τον Ιούλιο του 2011, όπου οι συνάδελφοι της Φίλκερα καταλαμβάνουν την είσοδο, που ήταν κοινή και για τις δύο εταιρείες, και διακόπτεται κάθε δραστηριότητα. Έγιναν κάποιες ενέργειες για να ανοιχτεί, αλλά άκαρπες. Σε συνάντηση με την εργοδοσία, μας είχε πει πως μόλις τελειώσει με τη Φίλκερα θα ξανανοίξει το εργοστάσιο. Βέβαια, εμείς καταλάβαμε πως ήταν παραμύθι και προχωρήσαμε πρώτα με δικαστικές παρεμβάσεις και μετά με κάλεσμα των κοινοβουλευτικών κομμάτων της περιφέρειάς μας να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά βέβαια, κανείς δεν έχει εδώ μέσα στην αίθουσα την απορία του τι έγινε. Ένα τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά καταφέρουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού με το Υπουργείο Εργασίας,
Ουπική εργοδασία αποκαλύπτει πως δεν έχει σκοπό να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Ο Υπουργός μας παρέπεψε στην περιφέρεια επιθεώρησης εργασίας της πόλης μας για να είναι και ο σύνδικος της Φίλκερα μαζί. Στο μεταξύ έχει παραιτηθεί η πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας και έχει αναλάβει ο πατέρας της 83 ετών, όπου υποχρεώνεται να φέρει αποδείξεις για τα χρέη της εταιρείας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η απόφαση ήταν να αναλάβουν και τα χρέη μαζί. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν τότε. Δεν έχουν δώσει κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο και αφήνουν τον χρόνο να περάσει. Μέσα σε αυτό το διάστημα, εμείς ψάχνουμε να βρούμε βοήθεια και αλληλεγγύη από σωματεία και όπου αλλού μπορούμε, και έτσι κάνουμε γνωριμίες με συλλογικότητες που όχι μόνο δεν είναι αρνητικοί με την εφαρμογή των εγχειρήματών μας, αλλά φανετικοί υποστηρικτές. Και ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου για να προλάβουμε διάφορα, όπως να στηρίξουμε τους συναδέλφους, γιατί πραγματικά δεν υπήρχε εισόδημα, και να παλέψουμε κάτι που θεωρούμε δίκαιο και απαραίτητο για να κρατήσουμε τους εργαζόμενους ζωντανούς και αξιοπρεπείς και φυσικά με θέσεις εργασίας. Έτσι, σε αλλεπάλληλες γενικές συνελεύσεις που γίνονται για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί καλύτερα και να έχουμε και εικόνα για την αποφασιστικότητα των εργαζομένων, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα για το ποιο συμφωνεί ή διαφωνεί ή πώς θα ήταν καλύτερα για να λειτουργήσει. Και έτσι φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα για λειτουργία του εργοστασίου και κάποιων ετοιμάτων προς την ιδιοκτησία. Βέβαια, πρέπει να πω ότι το εργοστάσιο φυλάσσεται μέρα νύχτα επί 7 μέρες την εβδομάδα για τυχόν κλοπές και πανευολές από την ιδιοκτησία εδώ και 2 χρόνια. Που φυσικά δεν έχει κανένα δικαίωμα αυτή τη στιγμή, λόγω ότι και δικαστικά έχουμε κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της και έχουμε κατασχέσει προϊόντα και μηχανήματα εκτός το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό που δεν ισχύει τώρα, της καταλήψεως σε εργοστάσιο και γραφεία. Αυτά που απαιτούμε σαν σωματείο της βιομηχανικής μεταλλευτικής είναι να μας δοθεί η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από τον ΟΑΕΔ που εγκρίθηκε και δόθηκε σε άλλους εργαζόμενους άλλων εργοστασίων. Ένα από αυτό είναι και ο Περζετάκης. Να παραταθεί το επίδομα επίσχυσης εργασίας μέχρι να λυθεί το ζήτημα και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι από την ιδιοκτησία. Να πάρθουν μέτρα ώστε να πάρουμε τα δεδουλευμένα και όλα όσα έχουν εκδικαστεί και τα της επίσχυσης εργασίας μέχρι σήμερα. Να δοθούν στοιχεία και μετακίνηση λογαριασμού της οικογένειας Φιλίππου για τα προηγούμενα 15 χρόνια και αν δεν υπάρχουν να γίνει εισαγγελική έρευνα. Και την άμεση επαναλειτουργία του εργοστασίου με αποδείξεις κερδοφορίες τα προηγούμενα έτη. Τώρα, για να λειτουργήσουμε εμείς το εργοστάσιο, έχουμε κάνει το εξής. Τι έχουμε πει? Παραίτηση όλων όσων το προηγούμενο διάστημα άσκησαν διοίκηση, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη απέτηση από τη νέα διοίκηση, και όλα τα χρέη να αναλάβει η ιδιοκτησία και την αποζημίωση όσων εργαζομένων δεν θέλουν να μετέχουν στο εγχείρημα του συνεταιρισμού εργαζομένων. Να δοθούν τα στοιχεία ώστε να ζητηθεί ένα δάνειο το οποίο έχει κάνει η θηγατρική στη μητρική 1.600.000 και αφού αφαιρεθεί το ποσό της αξίας των μετοχών της ΒΟΜΕ, τα υπόλοιπα να διεκδικηθούν με το προνόμιο των εργαζομένων από τη μητρική Φίλκερα και οι μετοχές να περάσουν στα χέρια όσων εργαζομένων θελήσουν να συμμετέχουν στο συνεταιρισμό αυτό. Επαναφορά της επιδότησης δημιουργίας νέων επιχειρηματιών του ΟΑΕΔ με σκοπό την επιδότηση των 65 εργαζομένων της βιομηχανικής μεταλλευτικής. Είναι ένα ποσό που βγαίνει περίπου 25.000 στον κάθε εργαζόμενο και ένα σύνολο μαζί με το δάνειο που διεκδικούμε βγαίνει περίπου 3.250.000. Με αυτά τα χρήματα, εάν πραγματοποιηθούν, λέμε ότι είναι αρκετά για να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα χωρίς κανένα νταβατζή, τράπεζα, στο κεφάλι μας. Το οργανωτικό της εταιρικής επιχείρησης είναι δημιουργία ΔΣ άμεσα από τους εργαζόμενους μετόχους, όπου θα κατέχουν από μία μετοχή ο καθένας και θα ελέγχουν το ΔΣ της εταιρείας με τακτικές γενικές συνελεύσεις, όπου οι συμμετέχοντες θα είναι άμεσα ανακλητοί από τη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Και τη δημιουργία νομικού πλαισίου για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των εργαζομένων μετόχων,
που θα πρέπει να συμμετέχουν με το αρχικό κεφάλαιο και όχι με την προσωπική υπηρεσία και χωρίς καμία άλλη δέσμευση. Σήμερα και μετά από ένα μεγάλο αγώνα, πλέον διανύουμε το 12ο μήνα λειτουργίας, τον δεύτερο μήνα λειτουργίας του εργοστασίου υπό τον έλεγχο των εργατών και το απόλυτο έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης. Δεν μας μένει άλλος δρόμος εκτός από αυτόν της οργάνωσης της παραγωγής με όρους επιβίωσης. Έτσι προχωράμε μέχρι στιγμής, γιατί μην ξεχνάτε πως η σκέψη γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη για εργασία όταν χάθηκε αυτή. Σε πρώτη φάση έχουμε αρχίσει με τα έτοιμα προϊόντα που έχουμε έτσι κι αλλιώς κατασχέσει. Αυτά τα προϊόντα, επειδή έχει περάσει αρκετά μεγάλο διάστημα που μείνανε στις αποθήκες, αποφασίσαμε να τα ανοίξουμε, να κάνουμε έλεγχο της ποιότητας και αν είναι στην ποιότητα που πρέπει, τότε να τα ξανασυσκευάσουμε και τα βγάζουμε στον πληστηριασμό στα 2/3 της αξίας τιμής του καταλόγου. Έτσι υπολογίζουμε και ένα εισόδημα να εξασφαλίσουμε για όλους τους συναδέλφους, αλλά και ίσως μπορέσουμε να μαζέψουμε ένα μικρό κεφάλαιο για να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο. Εκτός από αυτά που προαναφέραμε στο πρώτο στάδιο, στοχεύει και στο να αποκτήσουμε κάποιο δικαίωμα να είμαστε και να λειτουργούμε το εργοστάσιο, αλλά και το ότι έχουμε ανοίξει ήδη τη δική μας πόρτα. Το δεύτερο στάδιο είναι, εφόσον καταφέρουμε να φτιάξουμε τη συνεργατική επιχείρηση των εργαζομένων, όπως τη λέμε εμείς, να βγάλουμε προϊόντα χαμηλής χρηματοδότησης που θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο βάρος αυτό. Μας έγινε πρόταση να βγάλουμε οικολογικά καθαριστικά και να διατεθούν σε μεγάλη κλίμακα μέσα από το κίνημα. Έτσι υπολογίζουμε πως και σταθερό εισόδημα θα έχουμε, όχι μεγάλο, αλλά θα μπορούμε να ζούμε, αλλά και ένα αποθηματικό ίσως μπορέσουμε να χτίσουμε. Και στην τρίτη φάση λέμε πως θα περάσουμε στην κανονική παραγωγή. Αυτό θα γίνει όταν ή θα χρηματοδοτηθούμε από τα προγράμματα που έχουμε αναρτήσει ή από τράπεζες του εξωτερικού που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουν το εγχείρημα ή στην ανάγκη από αυτοχρηματοδότηση μέσα από την εργασία μας. Πάντως αυτό που λέμε εμείς είναι πως το νερό μπήκε στο αυλάκι και από ό,τι φαίνεται αρχίζει να κυλάει. Αυτά για ένα ιστορικό. Να σας πω λίγο τα τελευταία νέα. Εχθές ήμασταν στο Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε συναντηθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι η τρίτη φορά. Εχθές στο Υπουργείο, μετά την προηγούμενη συνάντησή μας, άρχισε να φαίνεται κάτι. Αυτό το κάτι είναι, προσπαθούν να βρουν μία λύση. Μία λύση, όχι φυσικά στο πλαίσιο το δικό μας. Ίσως στο πλαίσιο το δικό τους. Ούτε αυτό φαίνεται να είναι πλαίσιο. Ρίξανε μια ιδέα. Η ιδέα αυτή είναι να πραγματοποιηθεί μια αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση και να κάνουμε πρόταση στο σύνδικο, στον εκαθαριστή δηλαδή της μητρικής Φίλκεραμ, να ενοικιάσουμε το χώρο ως έχει και να δουλέψουμε κανονικά και νόμιμα. Δεν απαντήσαμε, είπαμε θα το συζητήσουμε. Η συνέλευση αποφασίζει. Ένα πρώτο άκουσμα το βλέπουμε λίγο τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε κάνει εμείς, από ό,τι έχουμε σκεφτεί εμείς, από ό,τι θέλουμε να πράξουμε εμείς. Περιμένουμε μετά από αυτή τη συνάντηση κάτι πιο φρέσκο. Είπανε ότι θα το δούνε ακόμη καλύτερα και με συνεννόηση με το σύνδικο. Περιμένουμε να το δούμε. Εμείς όμως δεν περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν αυτοί. Εμείς είμαστε στο εργοστάσιο, δουλεύουμε στο εργοστάσιο, παράγουμε αυτά που παράγουμε. Και αυτά που παράγουμε είναι τα καινούργια προϊόντα που είχαμε πει ότι θα βγάλουμε. Είναι καθαριστικά και απορρυπαντικά. Καθαριστικά για γενικές κρίσεις, απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, πιάτων, σε σκόνη και σε υγρή μορφή. Ξεκινάμε δειλά, αλλά δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε τι θα πούν αυτοί για μας. Καλύτερα να πούνε τι κάνουν εμείς. Ίσως όμως αυτό το πράγμα που άρχισε και παίρνει τώρα σάρκα και οστά, και αυτό είναι η εργασία μας, ίσως τους ταρακουνήσει και λέμε ότι ίσως προκύψει και κάτι.
Δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό που περιμένουμε από αυτούς είναι να μας μπερδέψουν περισσότερο παρά να μπουν σε έναν δρόμο που θέλουμε εμείς. Αυτά είχα να σας. Αν θέλει κάποιος φίλος να ρωτήσει κάτι ή να τοποθετηθεί, έτσι δεν είναι μόνο απαραίτητα να είναι διευκρινιστική ερώτηση, μπορεί να και τοποθέτηση ό,τι θέλετε. Για να αρχίσουμε να πω απλώς ότι τη σημερινή εκδήλωση όλα τα τοπικά μέσα την έθαψαν κυριολεκτικά. Θα το έχετε δει, φαντάζομαι. Μόνο ότι είχαμε στείλει ανακοινώσεις επανειλημμένα, όλη τη βδομάδα στέλναμε κάθε μέρα σε όλα τα μέσα, εφημερίδες, τοπικά κανάλια κλπ. Πουθενά δεν αναφέρθηκε ότι γίνεται αυτή η εκδήλωση. Και μάλιστα μία εφημερίδα που το ανέφερε έτσι σε ένα μονόστιλο που για να το βρει να κάνει αίτηση, δεν έγραφε καν ποιο την διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Αυτά έτσι ενημερωτικά για να δούμε πώς λειτουργούν και στην πόλη μας τα λεγόμενα μέσα. Προχωράμε στη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο να λειτουργήσουμε νόμιμα, λειτουργούμε μέσα από το κίνημα. Δουλεύουμε, παράγουμε και γίνεται προσπάθεια διακίνησης των προϊόντων μέσα από το κίνημα. Γίνεται προσπάθεια μέσα από το κίνημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κρατηθούμε στην εργασία μας, στη ζωή μας και σαν απενιχρό εισόδημα. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ, που δεν το έχω ζητήσει και θα το ζητήσω τώρα, όπως και σε άλλες πόλεις έχει συσταθεί η Επιτροπή Αλληλεγγύης, θα θέλαμε πάρα πολύ και εδώ στην πόλη σας να μπορεί να προκύψει μια τέτοια επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δίνουμε τεράστιο αγώνα. Η αλληλεγγύη που έχει προσφερθεί από όλο τον ελλαδικό χώρο, όσοι συμμετέχουν, είναι τόσο μεγάλη που φανταστείτε ότι εδώ και 12 μήνες δεν υπάρχει στους εργαζόμενους εισόδημα και στεκόμαστε όρθιοι από την αλληλεγγύη. Προπάντων από τα υλικά αγαθά που έρχονται στην πόλη μας. Οικονομική στήριξη δεν έχουμε ζητήσει ποτέ και από κανένα γιατί ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα, αλλά υλική βοήθεια πιστεύω ότι μπορεί να δοθεί. Τουλάχιστον αυτό το ζητάμε ανοιχτά. Μάκη, να ρωτήσω κάτι. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, από την ώρα που προέκυψε το πρόβλημα, μέχρι και σήμερα, με όλη αυτή την εμπειρία που μεταφέρατε, το συνδικαλιστικό κίνημα πώς εμπλέκεται μέσα σε όλο αυτό το φαινόμενο και σε όλη αυτή τη διαδικασία και τη δοκιμασία που περνάτε εσείς? Και μη μου απαντήσετε, ας πούμε, κάποιο συνδικαλιστικό κίνημα συμβιβασμένο κλπ. Το γενικότερο συνδικαλιστικό κίνημα. Σε αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει στο συγκεκριμένο εργοστάσιο με τα ζητήματα όπως μας τα μεταφέρατε. Έχει παρέμβει,
έχει εκφράσει αλληλεγγύη, έχει εκφράσει απορία να μελετήσει τις πτυχές των προβλημάτων που περνάτε. Αυτό έτσι με δύο κουβέντες αν μπορείτε. Έστω και το συνδικαλιστικό κίνημα της Βορείου Ελλάδας. Έστω εκεί. Μερικά σωματεία εργαζομένων από όλη την Ελλάδα έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους, αλλά το συνδικαλιστικό κίνημα μάλλον βλέπει εξωγήινους μπροστά του. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Να ρωτήσω το εξής. Από τους εργαζόμενους που υπήρχαν στην επιχείρηση, πόσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, αν συμμετέχετε στο ηλεκτριακό δυναμικό το προηγούμενο, και αν έχετε έρθει σε επαφή με κάτι παρόμοιο που μπορεί να υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν υπάρχει καμία εμπειρία σε εκεί. Η εταιρεία απασχολούσε 70 εργαζόμενους. Από τους 70 έχουμε απορρίψει εμείς τους αρχικούς 5 που είναι τα διοικητικά στελέχη. Αν αφαιρέσουμε αυτούς, μένουν 65. Από τους 65 σήμερα κάποιοι έχουν βρεθεί με εργασία. Υπολογίζουμε ότι είναι 54 σήμερα με 56. Αλλά ενεργά μέλη στο σωματείο είναι 38. Ήταν 40, οι δύο έχουν συνταξιοδοτηθεί. Μείναμε 38. Αυτοί οι 38 είναι στο εγχείρημα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εκτός. Μέχρι τους 54, έτσι. Τώρα, κάτι παρόμοιο έχουμε έρθει σε επαφές, έχουν έρθει μάλλον στο εργοστάσιο Αργεντίνη και μας μιλήσανε από την πλευρά τους, μας μεταφέραν την εμπειρία τους. Για αυτούς δεν απέχουμε πάρα πολύ να φτάσουμε στη δικιά τους κατάσταση. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι ψάχναμε στα σκουπίδια για να ζήσουμε και πολύ φοβάμαι, λέει, ότι θα φτάσετε και εσείς εκεί πέρα και τότε θα ξυπνήσει ο λαός. Εύχομαι, λέει, όμως να ξυπνήσετε λίγο πιο μπροστά. Εκεί πέρα λειτουργούν 10 χρόνια χωρίς νομικό πλαίσιο. Και είναι απορία σε άξιο πώς αυτό το εγχείρημα στην Αργεντινή στέκεται, συντηρείται 10 χρόνια, απασχολεί 50.000 εργαζόμενους και δεν έχει ανοίξει μύτη. Είχαν μειώσει προσωπικό, είχαν μεταφερθεί στο εξωτερικό και κατά καιρού γίνανε άλλε διαφορετικέ προσπάθειε επίσκεψη εργασία, κατάληψη. Η μαμά χαρακτηριστικά την ελίτ στην Αθήνα με τα παπούτσια. Υπάρχει κάποια σκέψη ή από εσά ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή πρωτοβουλία στο να γίνει αυτό το παράδειγμα, να γίνει αντικείμενο μίμηση για πάλι φορεί και από άλλε παραγωγικέ μονάδε και να αυτό να δημιουργήσει ένα δίκτυο πώληση προϊόντων από το κίνημα. Θα μπορούσε σίγουρα να επιχειρηθεί. Προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με εργαζόμενους οι οποίοι τουλάχιστον ήρθαν σε επίσκεψη εργασίας. Εργοστάσια τα οποία ακόμη δουλεύουν, απασχολούν εργαζόμενους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο να μπουν σε αυτή τη σκέψη. Γιατί λέμε και εμείς ότι αυτή η σκέψη ήρθε από την ανάγκη εργασίας και την ανάγκη για εισόδημα. Όταν το έχεις αυτό, εδώ δείχνει ότι δεν προχωράμε σε τέτοια σκέψη. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσπάθειες γίνονται. Έχουμε έρθει σε επαφές με εργαζόμενους, αλλά υπάρχουν και εργοστάσια τα οποία έχουν απολύσει τους εργαζόμενους και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναμαζευτούν αυτοί οι εργαζόμενοι, να μπουν στη διαδικασία αυτής της σκέψης και να πάρουν το εργοστάσιο των εγκαταλελειμμένων. Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά.
Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε το δικό μας το εγχείρημα πράξη. Επιβάλλεται να γίνει πράξη. Όσον αφορά τα οικολογικά καθαριστικά, είτε αυτή, σε ποιο στάδιο υιοθέτησης είναι, και αρχικά να συγχαρώ βασικά αυτή την ιδέα, γιατί στην περίοδο που είμαστε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Πιστεύω ότι αν και αυτό θα βρει μεγάλο κοινό. Αυτή τη στιγμή παράγουμε όσο μπορούμε. Όσο μας επιτρέπουν τα ταμιακά μας αποθέματα, να αγοράσουμε πρώτες ύλες, φυσικές πρώτες ύλες, με βάση το σαπούνι μιλάμε, έτσι. Εχθές που κατεβήκαμε Αθήνα, κατεβάσαμε περίπου 100 κιλά. Κατεβάσαμε. Πώς? Τα κατεβάσαμε. Σήμερα έχουν διατεθεί. Μέσα σε χώρους κινηματικούς. Αυτό λέμε ότι πρέπει να επεκταθεί. Τρόποι υπάρχουν. Αυτό που δεν υπάρχει ακόμη είναι αποφασιστικότητα να πολεμήσουμε το κακό που λέγεται νόμιμο. Γιατί για να σου κάνουν νόμιμο ένα τέτοιο εγχείρημα είναι απίστευτα δύσκολο, η σημερινή. Επειδή είχαμε το παράδειγμα της χαλιγουργίας, το οποίο έληξε άδοξα με καταστολή, εσείς πώς θα σκεφτόσαστε να αντιμετωπίσετε κάτι ανάλογο, αν το κράτος ακολουθήσει ένα τέτοιο δρόμο? Γιατί από ό,τι φαίνεται η γραμμή του κράτους αυτή τη στιγμή είναι αυτή, δεν είναι καμία άλλη. Όταν πήραμε απόφαση να ανοίξουμε την πύλη στις 12 Φλεβάρι, την καινούργια πύλη, αυτή που ανοίξαμε εμείς, οι εργαζόμενοι, ήμασταν έτοιμοι για τα πάντα. Είπαμε ότι ας έρθουν να μας μπουζουριάσουν και να μας βάλουν μέσα. Ίσως θα ήταν η ευκαιρία να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Της πόλης τουλάχιστον, για αρχή. Δεν ήρθε ούτε μπάσος. Αυτό σημαίνει κάτι. Περιμένουνε να διαλυθούμε. Το ότι ξεκίνησε διαδικασία κουβέντας στο Υπουργείο δεν είναι τυχαίο. Είδανε ότι δεν το βάλαμε κάτω. Δεν μας διαλύσανε, δεν σκορπίσανε. Θεωρούνε ότι είμαστε δεμένοι. Γι' αυτό και μας καλέσανε. 2 χρόνια αυτή η ιστορία αντέχει. Τώρα 2 μήνες αντέχει με τους εργαζόμενους μέσα στο εργοστάσιο. Μέχρι τώρα υπήρχε μόνο η φύλαξη. Δηλαδή υπήρχαν 2 εργαζόμενοι ανά 8 ώρο στο εργοστάσιο. Δεν υπήρχαν 38 εργαζόμενοι κάθε μέρα εκεί. Θα φανεί. Σε λίγο καιρό πιστεύω θα φανούν και άλλα πράγματα. Σημασία έχει ότι είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε εκεί. Να πω για την χαλιβουργία που με ρώτησες. Όταν μπήκανε και δουλέψανε οι εργαζόμενοι, εμείς είπαμε το εξής, σαν συνέλευση. Μένουμε στην απόφαση των εργαζομένων του Σωματείου της Χαλιβουργίας να μπουν να εργαστούν. Περαιτέρω σχόλιο δεν έχουμε κάνει και ούτε θα κάνουμε. Σεβόμαστε αυτή την απόφαση που πήραν αυτοί. Συνήθως αυτό που κάνει. Ναι, κι άλλο ένα. Θα ήθελα να μας πείτε την εμπειρία σας από τις γενικές συνελεύσεις, πώς, δηλαδή σαν των εργαζομένων, πώς κυλάνε, πώς είναι τα πράγματα. Υπάρχουν δυσκολίες ή όχι? Στο πρώτο ερώτημα για τις επιτροπές αλληλεγγύης, πέρα από την υλική βοήθεια που υπάρχει, να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στη ΒΙΟΜΕ πληρωνόμαστε, μην φανταστείτε
Παίρνουμε συγκεκριμένα 10 ευρώ την ημέρα και αυτό έχει προκύψει από μία πρωτοβουλία που πήρε η Αλληλεγγύη να στήσει, ίσως το γνωρίζετε, μία συναυλία στο Ιβανόφιο η οποία έχει αποφέρει κάποια έσοδα. Με αυτά τα έσοδα έχουμε πει ότι μπορούμε να τη βγάλουμε για 2 έως 2,5 μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα όμως έχουμε εμείς ξεκινήσει την παραγωγή ούτως ώστε να μην μείνουμε από αυτό το δεκάρι. Δημιουργούν σε διάφορες πόλεις λαϊκές βραδιές μικρού επίπεδου, δεν το συζητάμε. Και ό,τι μπορεί και συγκεντρώνεται, έρχεται. Τώρα, πανευρωπαϊκά έχουν έρθει κάποια χρήματα και από συλλογικότητες έξω και προσωπικά ο καθένας ό,τι μπορεί και να δώσει, αλλά ποτέ δεν έχουμε ζητήσει χρήματα. Άλλοι το κάνουν. Έτσι. Σίγουρα ξέρουν όμως ότι υπάρχει θέμα επιβίωσης, δεν το συζητάω. Για τις συνελεύσεις. Οι συνελεύσεις τώρα, τα μυαλά είναι πάρα πολλά. Θα ήταν τρελό να σας πω ότι συμφωνούμε όλες, όλα με τη μία. Δεν γίνεται αυτό. Δουλεύουμε όμως και βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι πρέπει να πάμε εκεί. Άλλος θα κάνει λίγο πίσω, άλλος θα κάνει λίγο πιο μπροστά. Μέχρι τώρα έχουμε πάρει και ομόφωνες αποφάσεις, αλλά και αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Προχωράμε πάντως σε μια απόφαση πλειοψηφίας και την τηρούν όλοι, και αυτοί που δεν έχουν ψηφίσει. Μπορεί αυτοί που δεν έχουν ψηφίσει και να αρνηθούν σε κάτι, να έχουν διαφορετική άποψη, να βγουν δικαιωμένοι στην πορεία. Αλλά στην πορεία δεν ανατρέπονται όλα εκείνη τη στιγμή, γιατί πρέπει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να μείνει κάτι στάσιμο. Να το συζητάμε και μία και δύο και τρεις, πέντε φορές. Θα το συζητήσουμε, ναι, αλλά η απόφαση πρέπει να περάσει και να περπατήσει. Οι συνελεύσεις είναι δύσκολες, γιατί όπως είπα είναι 38 διαφορετικά μυαλά. 2 χρόνια όμως είμαστε μαζί. Αυτό σημαίνει πολλά. 2 χρόνια μαζί για ένα τέτοιο εγχείρημα, για μια τέτοια προσπάθεια. Κοιτάξτε, αυτοδιαχειριζόμενα
πάνω στο είδος το δικό μας που μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν σε βιβλία, σε γραφική ύλη, σε κάτι άλλο, γιατί είμαστε μια χημική βιομηχανία. Όχι, δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και εγώ είπα υπηρεσίες, ουσιαστικά στο γραφιστικό κομμάτι. Ναι, εκεί είναι, μπορούμε να βρούμε. Συνήθως, έτσι από τη γύρα που έχουμε κάνει, το τι έχουμε δει, αυτό τα χειριζόμενα είναι κάποια ταβερνάκια, κάποιες καφετέρες, κάποια μπαράκια, έτσι δεν πειράζει, είναι καλό, πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Εντάξει, εμείς τι είχαμε τώρα, είμαστε σε μια βιομηχανία και παλεύουμε αυτό να φέρουμε σε πέρας. Ναι, εγώ έτσι δύο κουβέντες θέλω να πω, έτσι ίσως... Τοποθέτησε, ναι. Μπράβο. Για να δώσουμε δηλαδή και μια νότα αισιοδοξίας. Δεν ξέρω αν ο χαρακτηρισμός εξωγήινη είναι ο σωστός. Εγώ θα έλεγα ότι τόσο εσείς όσο και εμείς που είμαστε μέσα σε αυτή την αίθουσα είμαστε σίγουρα τρελοί και ταξικά ελεύθεροι. Αυτό είναι σίγουρο. Το εγχείρημα το δικό σας, όσο και αν μας φαίνεται αυτή τη στιγμή αποκομμένο από το γενικότερο γίγνεσθε γύρω από την παραγωγική διαδικασία, εργοστάσια, εργαζόμενοι κλπ. Είναι ένα φαινόμενο που η κρίση, η οποία περνάμε συνολικά, θα το πολλαπλασιάσει. Ενώ φαίνεται τώρα πάνω στην απόγνωση ότι πιαστήκατε από κάπου και προσπαθείτε να στήσετε κάτι και αυτό φαίνεται ξένο τόσο στη δική μας αντίληψη που το αρχίζουμε και το εξετάζουμε από πολλά σημεία, όσο και στην αντίληψη του μαζικού κινήματος, όσο και στην αντίληψη κομματικών φορέων, θεωρώ ότι θα πολλαπλασιαστούν τα φαινόμενα κλεισίματος εργοστασίων με εργαζόμενους εκτεθειμένους, με δεδουλευμένα, μειωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και μια σειρά άλλα τέτοια. Εκείνο που κατά τη γνώμη μου πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας είναι ότι όλα αυτά τα εγχειρήματα είτε δεν πετύχουν, είτε μείνουν μόνο σε εσάς, είτε πολλαπλασιαστούν, γίνονται μέσα σε ένα γενικότερο νεοφιλελεύθερο περιβάλλον. Ως εκ τούτου έχουν ανάγκη στηριγμάτων και τα στηρίγματα αυτά, πέρα από την αλληλεγγύη τη γενικότερη, πρέπει να είναι στοχευμένα. Να είναι στοχευμένα. Ότι ζητάει χρόνο το νεοφιλελεύθερο σύστημα για να σας αντιμετωπίσει, από την ίδια σας την εισήγηση, είναι κατανοητό. Δηλαδή, μέσα από μια χρονοβόρα διαδικασία, ελπίζουν σε ένα μήνα, σε δύο, το εγχείρημα καταραίει, δεν ξέρω τι άλλες παρεμβάσεις, φορολογικές, ιστορίες, νομικές και τι άλλα τερτύπια μπορεί να σκαρφιστούν, μπορεί και να σας καθυλώσουν. Πάντως εγώ θεωρώ ότι τούτη η αίθουσα σήμερα πρέπει να πάρει ένα σοβαρό προβληματισμό από το εγχείρημα αυτό. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τέτοιες περιπτώσεις, γιατί τα φαινόμενα θα πυκνώσουν, είναι παραπάνω από βέβαιο, έτσι, και να το δούμε όλοι μας σαν μια προσπάθεια για προβληματισμό, ενίσχυση της δικής σας προσπάθειας με διάφορους τρόπους, εντάξει. Αλλά θα έλεγα ένα και κλείνω. Μην απορρίπτετε όλες τις συμπαραστάσεις που μπορεί να σας έρχονται από τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό πρέπει να το αξιοποιείτε. Τελειώνω. Αυτό πρέπει να το αξιοποιείτε και να το απαιτείτε. Και να το απαιτείτε. Τίποτα άλλο. Δεν έχουμε απορρίψει ποτέ και κανένα. Εντάξει. Όποιος θέλει να βοηθήσει, πραγματικά να βοηθήσει. Εντάξει. Όχι να μπερδέψει. Εντάξει, κατανοητό αυτό. Έτσι. Θα σας ρωτήσω κάτι. Έχετε αποταθεί σε γιατρούς, σε δικηγόρους, στα φροντιστήρια των παιδιών σας, στη ΔΕΗ κτλ. Ώστε να καλυφθούν τα έξοδα, ας πούμε, μιας επίσκεψης στο γιατρό. Έχετε βρει κάποιους γιατρούς, λέω τώρα, αυτά που είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
ή έχετε πάει στα φροντιστήρια των παιδιών σας να ζητήσετε μία ανοχή τουλάχιστον, ή στη ΔΕΗ να μην σας κόψουν το ρεύμα, γιατί φαντάζομαι ότι ποια οικονομική κατάστασή σας θα είναι. Ναι, κοιτάξτε τώρα, σήμερα μας βοηθάει πάρα πολύ το κοινωνικό ιατρείο που είναι στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα. Ναι. Για τα μαθήματα, υπάρχουν καθηγητές που κάνουν δωρεάν μαθήματα στα σπίτια ή σε χώρους τα παιδιά. Ναι. Και το παιδί μου κάνει δωρεάν μάθημα. Είναι οργανωμένο από την ΕΛΜΕ ή είναι από κάποιο. Όχι, 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 μέσα από το κίνημα. Έτσι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της αλληλεγγύης που λέμε και το ξέχασα να το πω. Στη ΔΕΗ υπάρχει ένα θέμα, γιατί η μητρική φίλη, επειδή εμείς συστεγαζόμαστε στον ίδιο χώρο και η μητρική φίλη κάνει ακόμη εργασίες εκαθάρισης, το ρεύμα το παίρνει από εμάς. Είναι χρέος της προηγούμενης διοίκησης το ρεύμα. Το ρεύμα υπάρχει, δεν έχει κοπεί ακόμα. Υπάρχουν τέτοιες ενέργειες πάντως. Όχι, και το ρεύμα για το σπίτι σας και το ρεύμα για το σπίτι σας. Αυτό εκεί πήγε το δικό μου το μυαλό. Τι να το κάνουμε, έχουμε λεφτά να πληρώσουμε. Γι' αυτό λέω, έχει γίνει κάποια συζήτηση με τη ΔΕΗ ώστε να μην προχωρήσει σε διακοπή. Αυτό έχει γίνει μια κουβέντα παλαιότερα, αλλά έχει πλησιεργήσει. Μάλλον θέλουν λεφτά να πάρουν και δεν πρόκειται. Η τελευταία ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χημικής Βιομηχανίας, αν πείτε και τη διαβάσετε στο διαδίκτυο, μάλλον δεν θα διαβάσετε όλοι, θα πείτε. Ναι. Επειδή είναι από κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, βρίζει συνεχώς. Έτσι απλά. Και η Ομοσπονδία στην οποία ανήκει, έχει χημική βιομηχανία. Στου υπόλοιπου, ναι, δεν το ανήκει. Τα μέλη αυτή τη Ομοσπονδία τι είναι. Ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό φορέα. Όχι, όχι, τα μέλη τι είναι, είναι εταιρείε. Τα σωματεία των εργαζομένων. Τα σωματεία. Νομίζω ότι από εκεί μπορείτε να πούμε βοήθεια σημαντική. Από τον κόσμο, την πρωτοβουλία ατομικά που καθένα μπορεί να βοηθήσει και να δει τι μπορεί. Μέσα από το συνδικαλιστικό βήμα, τις ομοσπονδίες, τα σωματεία, γενικά, έχουν τη δυνατότητα. Έχουν τα μοίρα. Κάποιος θα πρέπει να τρέξει εκεί. Αυτός που θα έπρεπε εξ αρχής να βοηθήσει είναι το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο. Το οποίο, καταρχήν, το οποίο, εδώ και λίγο διάστημα, αρνιόταν να μας κλείσει αίθουσα για συνέλευση. Είναι δικό τους. Ποιος? Μιλάει. Τι να πει ο Μιλάει. Δεν καθόλου. Μιλάει με τον άθλημα. Αυτό είναι το θέμα του τώρα. Πώς θα τα βρουν, να περάσουν στον κόσμο ότι τα έχουν βρει. Έτσι λένε και έχουν βγάλει και ένα άρθρο στην εφημερίδα, το έχουμε επαφή, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Κάποιο σύνδεσμο της κοινωνίας, κάτι τέτοιο. Ναι, στο διαδίκτυο υπάρχουν τα πάντα. Το λέω, έχετε κάποιο συγκεκριμένο αυτό το blog δικό σας. Ναι.
Μπείτε στο Google, πατήστε Σωματείο Βιομηχανικής Μεταλλευτικής, θα σας βγάλει το πάνω. Τα προϊόντα σας μπορούν να φτάσουν κάποτε σε εμάς και πώς. Ναι, αυτό θα πρέπει, ναι, αυτό θα πρέπει να σταθεί η πρωτοβουλία στην πόλη σας. Δεν μπορούμε ατομικά στον καθένα να πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι. Τουλάχιστον κάποιος να αναλάβει τη μάζοξη. Έτσι. Ναι, και να βρεθεί ο τρόπος της μετακίνησης εδώ πώς θα γίνει, έτσι. Είπατε προηγουμένως, ας πούμε, παράδειγμα σαπούνια, π.χ. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε βγάλει 5 βασικά προϊόντα. Πρώτη ύλη. Ορίστε, πρώτη ύλη. Ναι. Τι. Σαπούνι. Σαπούνι για την παραγωγή. Ναι. Η μεσημέρα χρειάζεται όμως παράγει πολύ λάδι. Έχουμε λάδι υποβαθμισμένα, το κατάμε. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε και πάνω αυτό για το σαπούνι. Θα θέλετε αυτά. Το λάδι. Τα υποβαθμισμένα λάδια που είναι για πέτα. Τι κάνω όλα. Εμείς δεν μπορούμε το λάδι να το κάνουμε σαπούνι. Πρέπει να πάρουμε έτοιμο σαπούνι. Ναι. Και σαπούνι σε τρίμα, έτσι. Σκόνη. Ναι. Γενικά δεν έχετε εμπορικές οδούς που να μπορεί να θέσετε προϊόν. Όχι, γιατί δεν υπάρχουν παραστατικά. Δεν μπορεί να εκδοθεί τίποτα σε παραστατικό. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να στηριχθεί από το κίνημα. Αν δεν στηριχθεί, υπάρχει κίνδυνο να χαθεί το εγχείρημα. Για την αρχή του μιλάμε. Τώρα θα είναι ένας μήνας ή αρχή, δύο μήνες, τρεις μήνες. Αυτό πρέπει να στηριχθεί. Για όσο πολεμάει η πολιτεία στο αντίθετο, αυτό πρέπει να στηρίζεται. Ούτως ώστε να τους αναγκάσουμε να κάνουν κάτι. Κοίταξε, εάν σήμερα ο κόσμος δεν βίωνε την κρίση και μπορούσε να βρει εργασία από τη μια μέρα στην άλλη, αυτό δεν πρόκειται να προέκυπτε ποτέ. Δηλαδή όπως ήμασταν πριν το 8, αυτό δεν θα συνέβαινε. Τώρα, εάν θέλεις ένας που είναι δεξιός, ένας που είναι κομμουνιστής, ένας που είναι σιριζαίος, ένας που είναι λαός, ναι, θα τα βάλουμε όλα, πάντα όλα μέσα. Όταν δεν έχει επιλογή να πάει στην οικογένειά του ένα ευρώ, να πάρει ένα ψωμί, τι του μένει να κάνει. Πρέπει να είναι πολύ τρελός. Απίστευτα τρελός πρέπει να είναι. Να μην κάνει πίσω στο στενό του το μυαλό, όποιο και να είναι αυτό, να κάτσει να συμφωνήσει για το δικό του καλό, για τις οικογένειες αυτό το καλό. Και νομίζουμε ότι έτσι έγινε. Αυτό προέκυψε τελικά και κάνα πίσω αυτά τα μυαλά για ένα κοινό στόχο. Σε άλλες εποχές, όχι. Ίσως, όχι. Μα και πρόσφατα έχουν παραδείγματα που δεν έχουν κάνει πίσω και έχουν διαλυθεί καταστάσεις και... μέσα στον χρόνο που μας πέρασε, ας πούμε, είχαμε πολλές καταστάσεις που πήγαν κάποιες συγκεκριμένες χώρες, κάποιες βιοτεχνίες, αποφάσισαν δεν κάναν πίσω και όλα ξαναγίστηκαν. Κοίταξε, το να μην κάνεις πίσω είναι απολύτως εγωιστικό, έτσι. Πώς θα προχωρήσεις. Αυτή τη στιγμή, μετά από 2 χρόνια αντοχής μας, εδώ και 3 μήνες, να το πούμε ευθαρσώς, έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ κάπως δυνατά στο να μας βοηθήσει να βρεθεί η λύση.
Περιμένουμε. Από άλλους χώρους, όχι. Και το 2006 και ήμασταν εμείς. Α, καταλάβατε ότι υπήρχε και άλλο σωματείο. Όχι, ρωτάω. Όχι, όχι, δεν υπήρχε. Για χώρους, δηλαδή δεν είχατε συνδικαλιστικό φορέα. Είχε σωματείο η Φίλκερα, με μητρική. Α, ναι, εκεί ήταν 300 εργαζόμενοι περίπου. Εκεί πέρα υπήρχε σωματείο. Το οποίο ήταν, έτσι, είπαν ταξικό, εκδόσταν τσιμούς αγώνες και τα λοιπά. Δεν το ξέρω. Κάποια ιστορία. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι η εταιρεία έκλεισε. Οι εργαζόμενοι δεχτήκαν απολύσεις χωρίς να πάρουν τα δεδουλευμένα τους. Ναι. Χωρίς να πάρουν απολύσεις. Μέχρι εκεί. Συμπεράσματα τα δικά σας. Να απολυθώ από μια εταιρεία, να υπογράψω την απόλυσή μου χωρίς να πληρωθώ τα δεδουλευμένα μου, χωρίς να πάρω την αποζημίωσή μου, δεν το καταλαβαίνω. 300 εργαζόμενοι. Ναι. 300 εργαζόμενοι σήμερα στον δρόμο. Και δεν περιμένουν οι εργαζόμενοι να πάρουν υποτίθεται ότι θα πάρουν την απόλυσή τους και τελείωσε. Αύριο δεν θα έχουν δουλειά. Ή πάει κλείνει η εταιρεία. Τι έγινε, α, να πάρουμε την αποζημίωσή μας και τι έγινε. Θα πάρουμε το επίδομά μας, που είναι 360, τι να δώσεις με 360 το μήνα. Σήμερα για να εξοπλιστούν αυτοί οι συνάδελφοι της Φίλκερα, ευελπιστούν στην πώληση του οικοπαίδου, το οποίο αν θα προκύψει, στη σημερινή εποχή. Να. Γιατί πλέον η εταιρεία είναι ένα πτώμα και από πάνω γυρίζουν τα κοράκια. Έτσι ακριβώς. Μπορεί να υπάρξει ένα χαρτάκι να γράψουμε στοιχεία επικοινωνίας ως... Ναι, βεβαίως. Εγώ θα πρότεινα και όλες να συσταθεί. Δηλαδή σήμερα να εκφραστεί και ενδιαφέρον η σύσταση πρωτοβουλία αλληλεγγύη. Ναι, μια που είναι τόσο κόσμο, θα ήταν καλό αυτό. Ναι. Θα ήθελα εγώ να ρωτήσω κάτι γιατί είπατε για τα λάδια. Υπάρχει στην Πελοπόννησο βιοτεχνία σαπωνοποιία. Ναι ή όχι. Που να παράγει σαπούνι. Σε τρίμα όμως, ε. Σε καλούπι, ε. Το Αρκάδι. Το Αρκάδι χρησιμοποιεί τη γανέλαιο. Γιατί έχουμε βρει σαπούνι από Μυτιλίνη. Αλλά και εκεί υπάρχει πρόβλημα μεταφοράς και στον χρόνο. Έχουμε βγάλει 5 προϊόντα αυτή τη στιγμή. Σκόνη πλυντηρίου ρούχων, σκόνη πλυντηρίου πιάτων, υγρό πλυντηρίου ρούχων, μαλακτικό, λαμπρυντικό πιάτων και γενικής χρήσης.
αλλάξατε μηχανήματα, αλλάξατε μηχανήματα για αυτό. Όχι, 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 η βιομηχανία τα είχε. Α, τα είχε. Παλήγαγε καθαριστικά, αλλά συμβατικά, χημικά, έτσι. Ναι. Ναι. Στην πρώτη... Τα οποία έχουμε κι άλλο. Στην πρώτη... Τι εννοείτε. Αγοράστε. Ναι, την αγοράζουμε. Πώς θα προσκεφτείτε να κάνετε αυτό που προτείνετε να αγοράσετε. Να παράξουμε εμείς σαπούνι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά και εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε σαπούνι. Εμείς χρησιμοποιούμε τα μηχανήματα τα οποία κατέχουμε. Αυτά μπορούν να παράξουν εφόσον οι πρώτες ύλες έρθουν όπως είναι και να κάνουμε την ανάμιξη. Ψάχνουμε να βρούμε. Είμαστε τώρα σε έρευνα πάντα. Γι' αυτό και ρώτησα αν υπάρχει σαπουνοποιή εδώ. Λοιπόν, επειδή έτσι, σε λίγο θα, δεν ξέρω, δεν έχουμε πρόβλημα χρόνο, αλλά μερικοί φίλοι βλέπω να φεύγουν πίσω, υπάρχει ένα κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Ότι αν κάποιος έχει δυνατότητα και διάθεση, μπορεί να αφήσει κάτι. Και για το αυτό που είπε Χρύσα για την Επιτροπή, ναι, μπορούμε να φτιάξουμε και σήμερα ή μπορούμε να κανονίσουμε και ένα ραντεβού μεσοβδόματα. Όσοι δηλαδή ενδιαφέρονται, θα το δούμε πάντως. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε μια αρχή σήμερα και να δώσουμε ραντεβού, αλλά στο τέλος θα φέρει. Να πω και κάτι άλλο, πέρα από το σαπούνι. Υπάρχει βιοτεχνία οξοποιίας, δηλαδή παραγωγή ξυδιού. Λευκό ξύδι. Αλλά σε ποσότητα, όχι σε μπουκαλάκια. Λευκό ξύδι. Ναι, να πάρω μια διεύθυνση, ένα τηλέφωνο, κάτι. Ή αν μπορεί κάποιος, να, αν είναι γνωστός, να τον προσεγγίσουμε. Να μπορεί να προκύψει μια παραγγελία από εμάς. Για λευκό ξύδι. Όταν λέμε λευκό, αυτό το διάφανο. Έχει και κόκκινο, έχει και ροζέ. Δηλαδή να μην παίρνει χρώμα το παραγόμενο προϊόν. Να είναι λευκό. Σε χύμα μορφή και σε ποσότητα. Και πώς θα μπορούσε να μας δώσει... Εντάξει, θα σε φέρουμε σε επαφή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και αν κάποιος προσωπικά το γνωρίζει τον κύριο, ας του μιλήσει, έτσι να βρούμε τον τρόπο της... Θα είσαι αύριο εδώ. Αύριο ναι, θα είμαι το μεσημέρι, θα φύγω και σπάνω. Παιδιά, μισό λεπτό να κάνω μια έτσι διευκόλυνση. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί τα παιδιά θα φύγουν αύριο το μεσημέρι. Εμείς που κάναμε, που διαγράφουμε την εκδήλωση, εδώ είμαστε. Μόνιμα και είμαστε σε επαφή. Μπορούμε δηλαδή να, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε, δεν υπάρχει θέμα. Μπορώ εγώ προσωπικά να σε φέρω σε επαφή, να πάμε στην ίδια την βιομηχανία. Για πότε. Ωραία. Για αύριο το πρωί. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. 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 Είναι εδώ Καλαμάτα. Εδώ στην Καλαμάτα. Ωραία. Θα δούμε μετά να μιλήσουμε να δώσουμε ένα ναι, το καθένα. Ναι, αυτά που βγάζουμε τώρα δεν είναι χημικά. Υπάρχουν και χημικά, τα οποία είναι της παλιάς συνταγής, έτσι. Ναι, 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 είναι φυσικά. Ούτε τα βαφτίζουμε βιολογικά, γιατί και εκεί θέλει πιστοποίηση, δεν είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ναι, χημικό καθόλου. Είναι με βάση το φυσικό σαπούν και το οξύδι. Αυτό είναι το πάνω.
Να σας πω λίγο κάτι ενδεικτικά, τις τιμές. Σκόνη πλυντηρίου ρούχων, 500 ml, είναι 33 πλύσεις, για τις γυναίκες το λέω τώρα. Συσκευασία, μην φανταστείτε τη χάρτινη, την κλασική που έχουν τα σούπερ μάρκετ. 3 ευρώ. Το αν είναι φθηνό ή ακριβό το κρίνετε εσείς. 33 πλύσεις. Σκόνη πλυντηρίου πιάτων 500 ml, 35 πλύσεις, 2,5 ευρώ. Ναι, θα γίνουν καπιταλιστές, Γυαλιστικό πιάτων 400 ml, 80 λεπτά. Μαλακτικό ρούχο 1 λίτρο, 1 ευρώ. Και καθαριστικό γενικής χρήσης 1 λίτρο και αυτό 1 ευρώ. Στην Πάτρα θα προκύψει, αλλά μέχρι τέλος του μήνα. Στην Αθήνα σε συγκεκριμένες συλλογικότητες, σε χώρους, δηλαδή είναι γνωστό που μπορεί κανείς να τα βρει, με ποιον πρέπει να έρθει σε επαφή. Επειδή δεν τα έδωσα εγώ σήμερα, τα έδωσε ο συνάδελφος που έμεινε στην Αθήνα, θα μάθουμε και θα σας πω. Ναι. Αλλά σίγουρα τα έχει πάρει κάποιος συγκεκριμένα, ο οποίος θα τα διαθέσει στους χώρους. Ναι. Και πιο πολύ αυτά που κατεβήκανε σήμερα είναι δειγματοληπτικά, έτσι να δοθούν, να τα δουν οι κόσμοι. Ναι, ναι, ναι. Πείτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η ημερήσια νόρμα παραγωγής και από αυτή την παραγωγή, πώς από αυτή διοικητεύεται. Δηλαδή, έχετε περίσσευμα το οποίο δεν μπορεί να διοικητευτεί ή διοικητεύεται όλο από αυτό το οποίο παράγεται. Κοιτάξτε τώρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Έχουμε μεγάλη δυνατότητα παραγωγής, αλλά πρέπει πρώτα να αναπτυχθεί το δίκτυο. Το κινηματικό δίκτυο. Δεν μιλάμε για αγορά ανοιχτή, δεν μπορούμε. Έχει γίνει μια προσπάθεια στο νομό μας να μπορέσουμε να διαθέσουμε τα προϊόντα μας σε αγορές χωρίς μεσάζοντες. Μία λαϊκή έχει ανταποκριθεί θετικά. Και θετικά και με περιφρόνηση. Λένε οι διοργανωτές ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έρθετε κανονικά. Δεν συμβαίνει τίποτα. Και αν θα συμβεί, εμείς είμαστε εδώ. Εμείς θα πάμε. Αυτό είπαν ότι θα προκύψει την επόμενη εβδομάδα. Μεθαύριο Κυριακή, σε μια άλλη αγορά χωρίς μεσάζοντες πάλι στην πόλη, μας έγινε μια πρόσκληση να βρεθούμε, να μας γνωρίσει ο κόσμος, χωρίς προϊόντα. Θα το κάνουμε και αυτό. Καλό θα ήταν να είχαμε όμως και προϊόντα. Υπάρχει το πρόβλημα της ταμιακής μηχανής σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά και της άδειας. Γίνονται όμως προσπάθειες να επεκταθούν. Ορίστε. Αυτή τη στιγμή, χθες το Υπουργείο, ήσασταν εδώ. Ναι, μας πρότεινε αυτό το πράγμα. Να συστήσουμε μία αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση και να ζητήσουμε από τον εκαθαριστή να μας νοικιάσει τον χώρο. Ξεφεύγουμε από το πλαίσιο που βάλαμε εμείς όμως. Δηλαδή ξαφνικά 40 εργαζόμενοι ζητάνε μια επιχείρηση να την νοικιάσουν. Πάντως αυτό, αν τελειώσετε, να το σκεφτείτε πάρα πολύ, γιατί αξίζει το κόπο να το δείτε σαν νομικό πρόσωπο. Θα έχετε κάλυψη και θα μπορείτε να δουλεύετε και με παραστατικά και με όλα και να με δείτε τα σχόλια. Ναι, είπαμε ότι το έχουμε υποσυζήτηση.
Χθες μας προτάθηκε, Σάββατο, Δευτέρα στη συνέλευση θα το βάλω. Έτσι. Αλλά ξεφεύγουμε για το πλαίσιο ότι κατέχουμε και τα μηχανήματα εμείς οι εργάτες. Εάν πάμε να νοικιάσουμε, νοικιάζει και τα μηχανήματα. Οπότε τους τα χαρίζει όλα και τα νοικιάζει και από πάνω. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Σε αυτή τη διαδικασία όλη η εργοδοσία πώς σας συμπεριφέρθηκε και αν δεχτήκατε απειλές από όλα τα μέλη του σωματείου. Πριν από 2 μήνες, λίγο πριν ανοίξουμε την πύλη και μπούμε μέσα αυτή τη γιορτή που είχαμε κάνει κιόλας έξω από το χώρο εργασίας, ήρθε ένα μήνυμα από το δικηγόρο ότι θα κάνουμε ό,τι μας έχει απομείνει για να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία. Εμείς το θεωρήσαμε ότι αυτό που ξεστόμησε είναι μία ήττα. Το ότι μας έχει απομείνει σημαίνει ότι δεν έχει μείνει τίποτα για αυτούς. Αυτοί από τη στιγμή που έχουν εγκαταλείψει το εργοστάσιο δεν έχουν ξαναεμφανιστεί. Μόνο μία φορά κάτω στο Υπουργείο που είχαμε βρεθεί την πρώτη φορά σε μία τριμερή και μας είπε ότι δεν προτίθεται να ξανανοίξει το εργοστάσιο. Όχι, όχι, η ΒΕΟΜΕ υφίσταται σαν εταιρεία. Είναι σε αδράνη. Και εργαζόμενοι είναι σε επίσκεψη εργασίας. Ξέρετε πάνω κάτω τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς κινούνται, ξέρω εγώ συνήθως ή κάνουνε. Η συνήθις κίνηση, από ό,τι μας είχε πει και παλιότερα η δικηγόρος μας, η εργατολόγος που έχουμε, συνήθως λέει η μη αποτοχευμένη εταιρεία συμπαραζήρει ό,τι έχει. Κάποια στιγμή, στην δεύτερη επίσκεψη του Υπουργείου, ο καθαριστής της Φίλκερα μας είπε μπροστά στον Υπουργό ότι υπάρχει επιθυμία κάποιων να συστήσω μια προσωρινή διοίκηση πρωτοδικείου με σκοπό να την περάσουν σε πτώχευση την εταιρεία. Οπότε εκεί πέρα κηρύσσεται η πτώχευση, αν περάσει η αίτηση της πτώχευσης, απολύονται οι εργαζόμενοι, μπαίνουν σε ταμείο ενεργείας και γεια σας. Και αυτός που θα φανεί αγοραστής, την αγοράζει καθαρή, χωρίς χρέη. Το πιο πιθανό είναι το σχέδιο να είναι αυτό. Αλλά εμείς είπαμε ότι αντιστοιχόμαστε στα πάντα. Έτσι, και πολεμάμε αυτό. Σήμερα έχει φτάσει περίπου τα 2 εκατομμύρια. Τα δεδουλευμένα και τις επίσκεψεις. Για τους 70. Ναι, για όλους. Για τους 300. Όχι, όχι, για τους 70, για τη ΒΕΟΜΕ, ναι. Η αξία της εταιρείας, δηλαδή σαν χώρο, σαν μηχανήματα, σαν... Η αξία που έχει μπει πραγματογνώμη μέσα και έχει μιλήσει στον καθαριστή της Φίλτερα, του έχει πει ότι η αξία της είναι 449.000. Ο σύνδικος μας είπε ότι είναι 0. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση στο σύνδικο να εξαγοράσουμε τις μετοχές με συγκεκριμένο τίμημα και να πάρουμε ένα πολύ μικρό χρέος, το οποίο κυμαίνεται περίπου στις 50.000 ευρώ και αυτό είναι η αξία μιας μηχανής καινούργιας που είχαν πάρει και είναι η τελευταία δόση, επειδή είναι σε λύζη η μηχανή και είναι ένα μηχάνημα το οποίο δεν μπορούμε να κατάσχουμε εμείς, επειδή είναι σε λύζη. Και έχουν αφήσει απλήρωτα μία δόση και αυτή είναι η τελευταία. Και είπαν ότι μπαίνουμε και σε αυτό το χώρο, εμείς θα την πάρουμε τη μηχανή. Δεν αρνήθηκε ο σύνδικος, είπε θα το συζητήσει με την εισηγήτρια. Γιατί και αυτός δίνει λόγο πιο πάνω από αυτό. Απάντηση δεν έχουμε πάρει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά για να περάσει σε πτώχευση η εταιρεία πρέπει να αποφασιστεί
οι πτώχες. Αίτηση θα κάνανε. Όταν θα κάνουν και αν θα κάνουν, έτσι δεν γνωρίζουμε. Στις 11 Ιουνίου νομίζω ότι συστήνεται η πρόταση από το Πρωτοδικείο, θα προτείνει ενδιαφερόμενους για να συσταθεί η διοίκηση προσωρινή. Αν θα προκύψει ενδιαφερόμενος. Αλλά πάλι είναι πάλι, δεν σταματάει, ούτε θα αφήσουμε να την πτωχεύσουμε. Θα κάνουν το πάνω να μην περάσει. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι μόνο τα παράγια. Μόνο το τρόπο τραπέζι. Αλλιώς δεν υπάρχει πολλά, όλα θα τα δούμε. Είναι και ένα άλλο, και αυτό φάνηκε χθες. Παλαιότερα το 2010 είχε παραγγείλει η Μητρική σε μια εταιρεία η οποία κάνει μελέτες, κάποια Deloitte, η οποία εκεί είναι εξακουστή. Και προχθές και χθες στο Υπουργείο ήταν παρόντες δύο στελέχη της Deloitte, οι οποίοι δηλώσανε ότι η εταιρεία ήταν μια βιώσιμη εταιρεία και προτίθενται να κάνουν ένα καινούριο business plan, όπως το λένε, για την εταιρεία, όπως την αφήσανε. Οπότε, εάν περάσει σαν απόδειξη ότι η εταιρεία ήταν βιώσιμη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει η απόφαση της πτώχευσης. Το να περάσει μια εταιρεία σε πτώχευση θέλει στοιχεία. Τι στοιχεία, βιώσιμα. Αυτοί προτίθενται να σας στηρίξουν. Ποιοι, ναι. Ναι, ναι και αφελοκερδός. Το αφελοκερδός εισαγωγικά γιατί η μητρική τους χρωστάει 12.000. Ευελπιστούν κάποια στιγμή να τα πάρουν. Κάτι είναι και αυτό. Για μας. Ναι. Κάνει από καιρούς καιρό κινήσεις, φέρνει προϊόντα, ξέρετε, χωρίς νοστάλγιες. Φέρνει πατάτα από τον Ευρωκόπη, φέρνει παιδιά τα καλάπιτα, διάφορα τέτοια. Η πρόταση μου είναι εξής. Αν ενδιαφέρεστε και αν μπορείτε να κατεβάσετε προϊόντα, επειδή είπατε έχετε το πρόβλημα των παραστατικών και αυτά, ναι. Εγώ μπορώ να σας φέρω σε επαφή, γιατί έχω άμεση σχέση με το κίνημα αυτό. Μπορώ να σας φέρω σε επαφή, να κουβεντιάσετε και όπως κατεβάζουν, ας πούμε, πατάτα από τον Ευρωκόπη, μπορούν άνετα να κατεβάσουν και τα προϊόντα τα δικά σας για να πληθούν στην πάτη. Τα προϊόντα που κατεβαίνουν, κατεβαίνουν χωρίς παραστατικά. Λέω, αν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα των παραστατικών. Τώρα για τους άλλους δεν ξέρω πώς κατεβαίνουν. Για πατάτες και τέτοια δεν ξέρω. Ξέρω ότι από καιρούς καιρό έρχεται μια τεράστια πλατφόρμα η οποία κατευθείαν με τους παραγωγούς επάνω του Ευρωκοπίου και πουλάνε, ας πούμε. Από αυτούς κανένας δεν είναι κινηματικός, όσοι κατεβαίνουν. Δεν είναι. Κινηματικός. Κανένας. Από αυτούς που κατεβαίνουν. Ναι, ναι. Ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει. Η μεταφορά. Άρα, το τρόπο. Ναι, αλλά πρέπει να τους βρούμε, έτσι. Κοιτάξτε, εγώ με τους ανθρώπους αυτούς που κινούν τα νήματα στην Πάτρα, έχω άμεση. Ναι. Αυτό που εγώ μπορώ να κάνω είναι να μου δώσετε τα τηλεφωνά σας. Ναι, βεβαίως. Και να σας φέρω αύριο κιόλα, Δευτέρα, ξέρω εγώ, θα πάω στην Πάτρα. Ναι. Να σας φέρω άμεσα σε επαφή, να το κουβεντιάσετε και να δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Αν μπορείτε κάτι. Ναι, ναι. Μεταφέρετε το πρόβλημα που υπάρχει. Βεβαίως. Και με ένα τηλέφωνο θα προχωρήσουμε παραπέρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Για να σας δώσει κάποιος τώρα το ξύδι που λέτε. Πώς δεν θα σας κόψει κάποιο τιμολόγιο. Ναι, εμείς έχουμε πίσω από τη διαδικασία. Το κόβουμε. Ναι, το σωματείο έχει αφημί. Το κόβουμε. Ας, αυτό να μας μπουζουργιάσουν. Τι να κάνουμε δηλαδή. Όχι, καλά κάνετε. Να κατεβαίνω εγώ στην Καλαμάτα να παίρνω ξύδι. Όχι, όχι, καλά κάνετε. Με το αντίστοιχο κίνημα που είναι στην Πιερία που έχουν μεγάλη εξαρτήση επαφή. Μια και υπομείνεις γιατί στην Συρία υπάρχει ένα ανεπτυγμένο κίνημα. Όχι, εκεί δεν υπάρχει επαφή.
Στην Κατερίνη, όχι. Επειδή είναι κοντά, είσαστε κοντά. Όχι, όχι, όχι. Σίγουρα όμως θα έρθει και η ώρα που θα προκύψει και εκεί πέρα. Δεν το συζητάμε. Αφού προκύψει πρώτα η κυβέρνηση αυτή ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι, θα πρέπει να προκύψει το πολιτικό ζήτημα και ταυτόχρονα όλα τα άλλα. Αλλά με κυβέρνηση τέτοια. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά. Αυτό το χαρτάκι με την τέτοια που είναι, κυκλοφοράει, που είναι χρυσά. Εντάξει, κυκλοφοράει η διαδικασία. Εντάξει, εντάξει, καλώς. Εμείς, οι καπιταλιστές. Κάποιοι έτσι μας λένε. Ναι. Ότι πουλάμε αυτά πάντα στους εργαζόμενους. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει πολλά. Γι' αυτό και το λέω ειρωνευτικά. Όχι. Όχι και μας συμπαραστέπονται. Είναι μαζί μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό πρέπει να το πιστέψουν όλοι. Ειλικρινά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πώς? Σιδερίδης. Όχι Πόντιος. Όποιος επιθυμεί να θέσει το εργοστάσιο, έρχεται με τηλέφωνο. Είμαι αυτός και με έχει πει αυτός. Έρχεται, βλεπόμαστε και πράγμα. Αλλιώς πως ναι. Κάποιος που επιθυμεί να πάρει κάτι στο Θεσσαλονίκη. Ναι, έχει γίνει. Έχει γίνει. Να πάρει προϊόντα, πώς συγκρίσουμε, πώς έχει γίνει γενικά. Υπάρχουν τηλέφωνα στην εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλό όμως και το νόμιμο είναι καλό. Ο καθένας μας μαθαίνει και αγωνίζεται. Στο να πείτε ότι εμείς συστήνουμε μια
μικρή εταιρεία, όλοι άνθρωποι που είμαστε εργαζόμενοι. Και ας πούμε, λόγω του ότι μας κοστάνε 2 εκατομμύρια, καταφέρνουμε τουλάχιστον να πάρουμε τα μηχανήματα. Γίνεται μια δουλειά, η οποία ίσως δεν πρέπει να τα λέμε τώρα. Αν δεν πρέπει να το πούμε, δεν το πούμε. Ναι, γίνεται κάποια δουλειά ως προς αντάλλαγμα το οικόπεδο, το χώρο που υπάρχει εταιρεία. Ας τα αφήσουμε, αλλά από την άλλη. Τώρα έχουμε συμφωνήσει σε κάτι, σε ένα εγχείρημα συγκεκριμένο. Έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί στον εκεί χώρο. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα σε ένα άλλο χώρο. Δεν έχεις καταλάβει, δεν έχεις πάρει ένα εργοστάσιο στα χέρια σου, αν δεν είναι αυτό το εργοστάσιο που είναι αυτό, εκεί. Μπαίνει ένα άλλο πλαίσιο. Να πάρω εγώ τα μηχανήματα και να τα πάω από αλλού, τι σημαίνει, ότι πήρα το εργοστάσιο. Άσε που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό, είναι το κόστος μεταφοράς υπέρον. Σαφώς δεν ξέρω νομικά, απλώς καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια μεγάλα χρέη και προς τους εργαζομένους. Ναι, ναι. Είπαμε ότι είναι περίπου 10 εκατομμύρια σήμερα. Ναι, είναι μεγάλο το χρέος. Και από ό,τι είπατε, η αξία των μηχανημάτων αυτή τη στιγμή είναι 450.000. Η αξία της επιχείρησης. Της επιχείρησης είναι κάτι πιο γενικό και επενδυμένο. Γενικό πουλάει ο... Εκαθαριστής. Επιχείρηση πουλάει. Ναι. Σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρο, είναι μπλεγμένο. Μα είναι πρωτόγνωρο σε φαινόμενο γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι να το κάνουμε. Και αυτοί ενδεχομένως δεν ξέρουν τι να το κάνουμε. Εκτός από τους εργαζόμενους, χρέη προς τη διευθυνσία, φορεία, ναι, υπάρχουν. Αυτοί δεν διεκδίκησαν τα λεφτά που να έχουν αξιώσει, ώστε. Γιατί συνήθως οι διεργασίες δεν είναι και παίρνουν στον λόγο της τότης. Κοιτάξτε, τα εξώδικα πάνε και έρχονται. Δεν υπάρχει μόνο τα δικαστική δηλαδή. Δεν προωθείται η δίκτυα. Υπάρχει μόνο εξώδικα. Μα δεν ξέρω εγώ τι κάνει το ΙΚΑ. Πού απευθύνεται. Αλλά δεν ξέρω τι πληγούν. Έρχονται, θεροκολούν, φεύγουν. Ούτε ανοίγουν να δούμε, ούτε τίποτα. Προμηθευτές, κάποιες πιο... Και αυτοί υπάρχουν. Δεν στρέφονται όμως εναντίον του σωματείου. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Η εταιρεία πώς να έχει αυτό και θα έχει μπει στο αστικό περιστόκι, σας λέμε ακόμα. Αφού δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι έχουν χρέη, πώς θα μπουν στο άρθρο περιπτώσει. Τα χρέη τώρα δημιουργήθηκαν. Αυτό κάνει. Το τρανίδι. Α, σε αυτή τη διετία που είναι κλειστή. Ναι, αλλά ήταν κερδοφόρα η επιχείρηση. Και δεν υπάρχει διοίκηση να τα παραλάβει τα χρέη. Διοίκηση δεν υπάρχει. Είναι πολύ περίεργη η υπάρχει οικογένεια. Τις μετοχές της εταιρείας τις κατέχει ο σύντροφος. Η βιομέα είναι περιουσιακό στοιχείο της μητρικής. Η οποία μητρική λειτουργεί κανονικά. Η οποία μητρική έχει μόνο και διαχειρίζεται τις μετοχές, τίποτα άλλο. Τα άλλα τα κατέχουμε εμείς με ασφαλιστικά μέτρα. Και κάτι άλλο, το στόχο που έχει και κατασχέση. Ναι, ναι. Για τι προϊόντα μιλάμε. Δομικά υλικά. Ναι, είναι κόλλες πλακιδίων, αρμή πλακιδίων. Τα οποία με την ίδια με το ίδιο δεν θα προσπαθήσουμε. Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε και αυτό. Ναι, αλλά τα συγκεκριμένα οι κόλλες και οι αρμοί μάλλον έχουν περάσει σε αυθιστία. Αυτά που θα βγουν στον πληστηριασμό, ο οποίος θα προκύψει περί το τέλος Μαΐου, είναι αυτά που είναι αναρτημένα στο μπλοκ. Υπάρχει μια λίστα προϊόντων, τα οποία αυτά είναι που θα βγουν σε πληστηριασμό. Άλλη ερώτηση. Μας έδωσε σκουράκι. Και εμάς. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε κι εμείς που μας καλέσατε, τα είπαμε. Λίγο ανοίξαμε το μυαλό μας παραπέρα. Ας πάει και πιο παραπέρα. Και σε άλλους που δεν ήρθαν, να πούμε την άποψη από εδώ που βγάλαμε. Την ιδέα, μόνο έτσι θα γεμίσει η κοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά και περιμένω και από εσάς ό,τι μπορείτε να προσφέρετε, να το κάνετε. Να μην φύγεις. Όχι. Έτσι.